Είναι η κηδεία του Αλεξάνδερ Λούμπινετς, του 22χρονου που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια ουκρανικής στρατιωτικής επιχείρησης στο Σλαβιάνσκ την περασμένη Πέμπτη. Την ίδια στιγμή, Ρώσοι αυτονομιστές εξακολουθούν να κρατούν 8 παρατηρητές του ΟΑΣΕ. Καταλαβαίνετε ότι οι κρατούμενοι αποτελούν το συνάλλαγμα προς ανταλλαγή σε περίοδο στρατιωτικής σύγκρουσης. Είναι διεθνής πρακτική η ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, δεν υπάρχει τίποτε κακό. Εν τω μεταξύ, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν Στάινμαγκερ και Λαυρόφ, φαίνεται ότι συμφώνησαν στη λήψη μέτρων για την αποκλιμάκωση της κατάστασης στην Ουκρανία. Μίλησα με τον Ελβετό πρόεδρο που είναι επικεφαλής του ΟΑΣΕ αυτή την περίοδο. Μίλησα επίσης με τον Ουκρανό πρόεδρο και τον Ρώσο υπουργό εξωτερικών. Με τον Μινίστερ Πρεσιντέντ της Ουκρανίας gesprochen und eben zuletzt noch einmal mit dem russischen Außenminister. Είμαι ικανοποιημένος με τη στήριξη και των τριών πλευρών. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζουν το πάγωμα περιουσιών και άλλων Ρώσων. Ευρωπαίοι διπλωμάτες συναντώνται τη Δευτέρα για να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις.